Η ώρα είναι 8 το πρωί και βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο της Μεγίστης. Το σχολείο που βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Οι μαθητές ψάλλουν τον εθνικό ύμνο και υψώνουν την ελληνική σημαία. Στο Δημοτικό Σχολείο του νησιού φοιτούν μόλις 23 παιδιά. Ντόπιοι καστελοριζγοί που δεν έχουν φύγει ποτέ από το νησί τους, αλλά και παιδιά στρατιωτικών που έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα και φέτος πήραν μεταγραφή για το Δημοτικό Σχολείο του Καστελόριζου. Από πάντα είναι στρατιωτικός και παίρνει μεταθέσεις. Έχεις πάει και σε άλλα μέρη? Ναι. Πού? Στην Ιταλία, στην Αθήνα και στην Άουσα. Το Δημοτικό Σχολείο Μεγίστης είναι τριθέσιο. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη δημοτικού κάνει μάθημα με τη Δευτέρα, η τρίτη δημοτικού μαζί με την Τετάρτη και η πέμπτη με την Έκτη. Δύσκολο στην πράξη, αλλά αναπόφευκτο για ένα σχολείο με λίγους μαθητές, αλλά και λίγους δασκάλους και καθηγητές. Γεια σας, Μάριε, την πρώτη παρατήρηση. Η Βασιλική είναι η διευθύντρια του σχολείου. Είναι 32 ετών και έχει διδάξει σε μέρη πολλά και δύσκολα. Καστοριά, Ρόδο, Αγρίνιο, Ρεστιάδα, Λάρισα, πάντα ως αναπληρώτρια. Τι άφησες πίσω για να έρθεις να διδάξεις στο Καστελόριζο? Άφησα πίσω την οικογένειά μου, είναι η αλήθεια. Ο άντρας μου και τα παιδιά μου είναι στη Ρόδο. Αλλά όταν ήρθα τις 11 Σεπτεμβρίου και άνοιξαν οι πόρτες και ήρθαν τα παιδιά, ταξιδεύτηκα αρκετά με τα παιδιά. Επομένως, δεν ήθελα να φύγω, δεν ήθελα να τους αφήσω έτσι. Και είπα ότι θα το προσπαθήσω. Αλλά σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και με στήριξε ο άντρας μου πάρα πολύ. Οι καθηγητές ήρθαν σιγά-σιγά. Και στους δασκάλους, 1η Οκτωβρίου, όταν χτύπησε τουλάχιστον το κουδούνι, ήμασταν όλοι εδώ. Κάποια βιβλία που χρειαστήκαμε, αμέσως την επόμενη μέρα που είχε καράβι, μας ήρθαν. Οι καστελοριζγοί μαθητές θέλουν να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν άλλους τόπους και ανθρώπους. Θέλουν όμως να γυρίσουν κάποτε στον τόπο τους. Θέλω να πάω σίγουρα στην Αγία Σοφιά, στην Γαλλία και Ισπανία. Εκτός από τις σπουδές, αν χρειαστεί να φύγω. Αλλά και πάλι θα παραμείνω εδώ. Θα γυρίσω πάλι στο Καστελόριζο. Δεν το αφήνω. Τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα για τους μαθητές του Λυκείου, που φέτος είναι μόλις 3. Εδώ και 3 χρόνια, κανένας μαθητής δεν έχει δώσει εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο. Πέρυσι, η καλύτερη μαθήτρια του σχολείου, η Ελένη, αναγκάστηκε να πάει στην Αθήνα. Γιατί αν και μέσα Οκτωβρίου, οι καθηγητές δεν είχαν πάει ακόμα στο σχολείο του νησιού. Παρ' όλα αυτά, οι ντόπιοι ονειρεύονται τη στιγμή που κάποιος μαθητής από το Καστελόριζο θα περάσει στην ιατρική και θα έρθει πίσω με το πτυχίο του για να γίνει ο γιατρός του νησιού. Και ίσως αυτή η στιγμή να πλησιάζει. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσουμε, τι θέλεις να ασχοληθείς, είναι ακόμα πολύ νωρίς? Ναι, ξέρω. Χειρούργος καρδιολόγος. Είμαι λίγο μικρός ακόμα για να αποφασίσω. Έχω ολόκληρη ζωή μπροστά μου, έχω να περάσω πολλά.